Πάμε λοιπόν να έχουμε μαζί μας την κυρία Βίκη Φλέσσα, είναι υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία σε ευρωεκλογές. Αν την έχουμε την κυρία Φλέσσα, καλησπέρα. Χριστός Ανέστη, καλησπέρα. Αληθώς. Κυρία Καριωτάκη, καλησπέρα κύριε Σαββίδη. Καλησπέρα φίλες και φίλοι στο υπέροχο, το ωραιότερο νησί της Ελλάδος. Από μόνο του είναι μία πολιτεία, μία πατρίδα. Αν δεν κάνω λάθος, είστε στα Χανιά, κυρία Φλέσσα, σωστά? Έχω σχεδόν πολιτογραφηθεί, γιατί ο αδελφός μου είναι αξιωματικός στην πολεμική αεροπορία και ήταν στη Σούδα για περίπου 10 χρόνια, οπότε κάθε καλοκαίρι ερχόμασταν εκεί οικογενειακώς. Και τολμώ να πω ότι ναι, θα μπορούσα να είμαι και Χανιώτισσα υπό μία έννοια. Άλλωστε έχω γεννηθεί στο Ναύπλιον και οι δύο πόλεις έχουν εκλεκτική συγγένεια, όσο αντιλαμβάνεστε. Μας συνδέει η αναγέννηση, μας συνδέει η ενετοκρατία, μας συνδέει ο πολιτισμός και γι' αυτό αισθάνομαι ότι βρίσκομαι στα χωρικά μου ύδατα. Όμορφα. Και το στοίχημά μου, πρέπει να σας πω, το στοίχημά μου στις ευρωεκλογές είναι, γιατί αυτό το χαρακτηριστικό έχει η δική μου υποψηφιότητα στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, να προαγάγω τον ελληνικό πολιτισμό στην Ευρώπη, και μιλώντας στην Κρήτη δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πρώτος πολιτισμός της Ευρώπης, χρονικά, ο σημαντικότερος, αυτός ο οποίος έχει αυτή την έκταση και τη δύναμη, είναι ο Μινωικός, μετά τον Κυκλαδικό βέβαια, που ήταν πιο σποραδικός. Ο οποίος ηρίστον παρόδο, κυρία Φλέσσα, δεν έχει ακόμα ενταχθεί, και μιλώ για την Γνώσο, στις λίστες της UNESCO, ε! Το λέτε πάρα πολύ ορθά, κυρία Καριωτάκη. Συζητούσαμε με τον κύριο Μπαμπινιώτη, και μάλιστα όχι ιδιωτικά αλλά δημόσια, διότι διοργάνωσα και συντόνισα μια επιστημονική ημερίδα που ήταν η κεντρική μου εκδήλωση για τις ευρωεκλογές στο Δίο Αθηνών, με εκλεκτούς ακαδημαϊκούς και καθηγητές, παρουσία του Μακαριωτάτου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, του κυρίου Ιερονύμου, ο οποίος ζήτησε ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός να βρουν τη θέση τους, το δρόμο τους, την περπατησιά τους στην Ευρώπη. Και ο κύριος Μπαμπινιώτης έλεγε ακριβώς αυτό που λέτε, σε σχέση και με την ελληνική γλώσσα βέβαια, η οποία ξέρετε, γιατί γνωρίζω την ευαισθησία σας περί τα πολιτιστικά και τα ευρωπαϊκά, είναι μια γλώσσα παγκόσμια, η αρχαιότερη γλώσσα στον κόσμο, 40 αιώνες βίου, εσείς εκεί στην Κρήτη τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, με τη γραμμική γραφή Α, και όμως δεν έχει παγκοσμίως αναγνωριστεί. Για παράδειγμα, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών είναι παγκόσμια γλώσσα η Σουαχίλη και όχι η ελληνική. Ναι, είναι πραγματικά. Οπότε μου ανέθεσε αποστολή, όπως επίσης και εκτός από το να αναγνωριστεί παγκοσμίως η ελληνική γλώσσα, ένα στοίχημα σημαντικό είναι η επιστροφή των κλασικών γραμμάτων. Δηλαδή τα παιδιά πρέπει να ξέρουν για το μινωικό πολιτισμό, τα παιδιά της Ευρώπης, γιατί μέσα από αυτό θα πει κάποιος ενδεχομένως, ο πολιτισμός θα μας φέρει φαγητό. Βεβαίως και θα μας φέρει φαγητό ο πολιτισμός. Όταν αυτή τη στιγμή στα βουνά της Κρήτης οι βοσκοί λένε νίζα, μάτων δία δηλαδή, και αυτό έχει μείνει, έχει παραμείνει από την εποχή την αρχαία, αυτό είναι ένα στοιχείο του ελληνισμού που θα πρέπει να το τιμάμε. Και αν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε τους νέους φιλέλληνες, τα παιδιά δηλαδή τα οποία θα έρχονται στην Κρήτη, όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα, θα έρχονται σε θερινά καμπ, θα έρχονται σε κατασκηνώσεις, θα έρχονται σε επαφή με τον πολιτισμό και με τη γαστρονομία του νησιού, αυτό θα προστατεύσει την οικονομία του νησιού, θα προαγάγει την ανάπτυξη, την οικονομική, γιατί αγαπητότατοι μου κύριοι συνάδελφοι, κύριε Σαββίδη και κυρία Καριωτάκη, τι είναι η Ελλάδα εκτός από πολιτισμό? Τι έχουμε να προσφέρουμε εμείς ως οικονομική δύναμη στην Ευρώπη? Είμαστε η πλουσιότερη χώρα σε πολιτισμό. Εγώ λοιπόν έχω αυτό το στόχο, εάν με εμπιστευτούν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες και οι άνθρωποι αυτοί με τους οποίους συζητήσαμε δημόσια και προτείναμε, ο κύριος Μπαμπινιώτης, ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ο κύριος Σταμάτης Κρυμιζής, ο δικός σας ο κύριος Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, καθηγητής στο MIT της Επιστήμης των Υπολογιστών, ο οποίος ζήτησε και αυτός επιστροφή στην κλασική παιδεία για να έχουν ανθρωπιά οι αλγόριθμοι. Ο κύριος Συνολάκης, άλλος δικός σας ακαδημαϊκός, καθηγητής φυσικών καταστροφών, ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών, ο κύριος Ζερεφός, το περιβάλλον. Θα πρέπει να αρχίζουμε να αυτοπεριοριζόμεθα. Στην Κρήτη αντιμετωπίζεται ένα τεράστιο ζήτημα με το νερό και όχι μόνο, και πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας. Στην Ευρώπη πρέπει να διεκδικήσουμε ένα δεύτερο ταμείο ανάκαμψης, χάρη στο οποίο θα πρέπει να γίνει ομαλά η μετάβαση προς την πράσινη ανάπτυξη.
να διαπραγματευτούμε μια νέα κοινή αγροτική πολιτική, προστατεύοντας τους αγρότες μας. Είδατε, οι αγρότες αυτά βεβαίως, έφτασαν στα ίδια παιδεία. Κυρία Φλέσσα, είναι και ζητήματα που γενικώς λίγο έχουν παρεξηγηθεί και στο μυαλό πολλών ανθρώπων. Δηλαδή, υπάρχει και μια έτσι, ένα θολό τοπίο στο μυαλό πολλών ως προς την πράσινη μετάβαση και σε όλα αυτά. Έχει ασκηθεί και έντονη κριτική. Υπάρχει και ένας σκεπτικισμός και ακούγονται, τα γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, και κάποιες έτσι πιο ακραίες φωνές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Είναι αλήθεια, κύριε Σαββίδη, και χαίρομαι που το γνωρίζετε αυτό και το λέτε, γιατί ασχολείστε με τα ευρωπαϊκά. Η αλήθεια είναι ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, μέσα στο οποίο είναι εντεταγμένη η Νέα Δημοκρατία, φρόντισε ούτως ώστε να γίνει πιο ομαλά η πράσινη μετάβαση, να μην γίνει απευθείας, γιατί αυτό θα είχε δραματικές επιπτώσεις για τους αγρότες μας και για τα προϊόντα. Εμείς πρέπει να προστατεύσουμε την ποιότητα των προϊόντων μας. Φαντάζομαι ότι στα ταξίδια, όχι μόνο τα δικά σας, αλλά και των φίλων που μας ακούν, έχετε δοκιμάσει καρπούζι, για παράδειγμα, στο Βέλγιο. Δεν τρώγεται το καρπούζι στο Βέλγιο, έτσι δεν είναι? Ντοματίνι στο Βερολίνο. Ακριβώς. Εμείς πρέπει να προστατεύσουμε τα προϊόντα μας, να πάμε στο πιάτο της Ευρώπης τα δικά μας τα προϊόντα, που έχουν αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, και να προστατεύσουμε τους αγρότες από την εισαγωγή προϊόντων, τα οποία είναι φτηνότερα, αλλά δεν έχουν τη δική μας ποιότητα. Αυτό μπορεί να γίνει και να επιτευχθεί εάν δημιουργήσουμε ευρωπαϊκά δίκτυα για τη γαστρονομία. Ξέρετε, η γαστρονομία σε συνδυασμό με τον Ίνο, με το κρασί, το Διόνυσο, έχουμε αφήσει το κρασί στους Γάλλους και τους Ιταλούς. Απαιτεί προϊόντα υψηλής ποιότητας, ξέρετε. Δηλαδή, όταν δημιουργείς ένα φεστιβάλ, ευρωπαϊκό πολιτιστικό φεστιβάλ με μουσική, και ταυτόχρονα με γαστρονομία, και αυτό είναι μια διαδρομή η οποία ξεκινάει από την Κύπρο, που είναι σύμμαχός μας, την Κρήτη, και βεβαίως και σε υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος, πηγαίνει στην Ιταλία, πηγαίνει στη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, στηρίζεις στην πραγματικότητα τα προϊόντα σου, τα τοπικά, το εισόδημά σου και τον πολιτισμό σου. Είναι πολύ σημαντικό. Η αναγέννηση. Η αναγέννηση είναι κατεξοχήν μια πρωτογενής συνθήκη στην Κρήτη. Δεν είναι μόνο ο νομινοϊκός πολιτισμός. Είναι και η αναγέννηση. Είναι ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Τον οποίο δεν έχουμε αξιοποιήσει, έτσι, και ως Κρήτη και ως Ελλάδα. Νομίζω ότι το κεφάλαιο που λέγεται El Greco, ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, δεν το έχουμε κεφαλοποιήσει έτσι όσο θα έπρεπε. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Σαββίδη. Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Είδατε εσείς, μετατράπηκε πριν από κάποια χρόνια η Αγία Σοφιά σε τζαμί. Και πριν από δύο μήνες, λιγότερο, έχω χάσει και, ξέρετε τώρα, ναι, το χρόνο σε σχέση με τις ευρωεκλογές, η Ιερά Μονή της χώρας. Είδατε εσείς, δεν μιλώ για τα γλυπτά, κάποια ενέργεια από το Ευρωκοινοβούλιο, κάποιες διαμαρτυρίες, κάποιοι τέλος πάντων να διαμαρτυρηθούν, να το θέσουν ως θέμα, ως παρέμβαση, να γίνει ντόρος, φασαρία. Εδώ, η Ευρώπη να προστατεύσει τον πολιτισμό και την οικουμενικότητα που έχουν αυτά τα σύμβολα. Είδατε κάποιον να ασχολείται? Εδώ, κυρία Φλέσσα, δεν ασχολούνται με το γεγονός ότι υπάρχει στους κόλπους τους μια χώρα που είναι υποκατοχή, και μιλώ φυσικά για την Κύπρο. Και από αυτού δεν μιλάει κανείς στην Ευρώπη. Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Καριωτάκη. Αυτό είναι πολύ σωστό το σχόλιο σας. Είναι εύστοχο, αλλά θέλω να σας πω το εξής. Ο πολιτισμός, γιατί το σχόλιο είναι πολύ σωστό το δικό σας, ενδέχεται μερικές φορές, αυτά είναι μια σκληρή πολιτική η οποία φέρνει σε αντιπαράθεση τα κράτη μεταξύ τους. Ο πολιτισμός όμως είναι μια ήπια δύναμη που ενώνει. Καταλάβατε, είναι διπλωματικά ο δικός μας καλύτερος πρεσβευτής. Γιατί στην Ευρώπη η Ελλάδα είναι η πλουσιότερη χώρα. Δεν θα έρθει κανένας να αντιπαλέψει το γεγονός ότι θέλεις, επί παραδείγματι, τα παιδιά να μαθαίνουν ευρωπαϊκό πολιτισμό εξαφαλώνων ήχων από την πρώτη δημοτικού, να πιάνε το Κυκλαδικό ειδόλιο, να ζωγραφίζουν τον πρίγκιπα με τα κρίνα, να ξέρουν τι είναι τα ταυροκαθάψια, να ξέρουν ποια είναι η θεά των όφεων, να έρχονται το καλοκαίρι να πηγαίνουν στις ανασκαφές, να έχουν μια βιωματική σχέση με τον πολιτισμό, με τον τουρισμό και με τη γαστρονομία. Αυτά τα προγράμματα πρέπει να γίνουν. Αυτό, όταν το κάνεις σε ένα δίκτυο και στην Ιταλία, το κάνεις μετά και στη Γαλλία, το κάνεις στην Ισπανία, το κάνεις στην Πορτογαλία, θυμάσαι και τον El Greco, θυμάσαι και την αναγέννηση, κάνεις ένα μεσαιωνικό φεστιβάλ, ενώ φεστιβάλ μεσαιωνικής μουσικής, και αυτό το οποίο κάνεις είναι επίσης πολιτιστικές δράσεις με
έθιμα πολλά που υπάρχουν, μεσαιωνικά της λαϊκής παράδοσης. Και τον Βιτσέντζο Κορνάρο, να θυμηθούμε, κυρία Φλέσσα, λίγο και τον Ερωτόκριτο. Και το Χορτάτσι. Ακριβώς. Και το Χορτάτσι, την Εροφύλη. Στην Εροφύλη που ξεκινάει, ξέρετε, στην λογοτεχνία, με βάζετε τώρα σε πειρασμό και βγαίνει το φιλολογικό μου. Δεν έχουμε το χάρο να μιλά. Δεν έχουμε το χάρο να μιλά και ξεκινάει η Εροφύλη του Χορτάτσι με το χάρο, ο οποίος μιλάει σε πρώτο πρόσωπο. Ένα καλό, αυτό... ένα καλό ερώτημα, κυρία Φλέσσα, είναι πότε ήταν η τελευταία φορά που σε σχολείο διδάχτηκε η Εροφύλη. Πείτε το. Εμείς είχαμε ένα απόσπασμα από την Εροφύλη, κυρία Καριωτάκη, έχετε δίκιο. Αλλά την Εροφύλη πρέπει τα παιδιά να την ανακαλύψουν στην Ευρώπη. Εγώ επιμένω, όπως τα δικά μας τα παιδιά πρέπει να ανακαλύψουν το Δάντη, όπως τα δικά μας τα παιδιά πρέπει να ανακαλύψουν το Θερβάντες, και αυτά τα λέγαμε με την καθηγήτρια ιστορίας, την κυρία Μαρία Ευθυμίου, στην επιστημονική ημερίδα. Όλοι αυτοί που σας είπα, οι άνθρωποι αυτοί οι σημαντικοί, θα είναι το επιστημονικό μου συμβούλιο. Θα είναι σε επιστημονικές ομάδες και ο κύριος Χρούσος, ακαδημαϊκός, καθηγητής παιδιατρικής και ενδοκρινολογίας, θα είμαστε σε επιστημονικές ομάδες και κάθε φορά που πρέπει να υποβάλουμε μία πρόταση, μία παρέμβαση, μία ερώτηση, θα είναι αυτή η επιστημονική αρρωγή και η σύμβουλη, η ομάδα. Ο Ευρωβουλευτής, ξέρετε, έχει πάρα πολλά προνόμια και παίρνει πάρα πολλά χρήματα για να έχει επιστημονικές ομάδες, να διεξαγάγει συνέδρια, να καλεί ανθρώπους σε ομιλίες. Αρκεί βεβαίως, κυρία Φλέσσα, να το κάνουν οι Ευρωβουλευτές αυτό που λέτε, έτσι. Γιατί στο μυαλό πολλών πολιτών, κακά τα ψέματα, είναι ότι οι Ευρωβουλευτές παίρνουν πολλά χρήματα και απλά ψηλοκάθονται. Δηλαδή, για να τα λέμε όλα, έτσι. Μακάρι και πρέπει να το κάνουν αυτό που λέτε. Ναι. Μ' αρέσει που τα λέτε όλα, κύριε Σαββίδη, και θα μπω στον πειρασμό να σας πω το εξής. Εσείς ως δημοσιογράφοι το αντιλαμβάνεστε αυτό. Κοιτάξτε, εγώ δεν διεκδικώ την εμπιστοσύνη των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Δεν θέλω να γίνω ευρωβουλευτής για να γίνω διάσημη. Δόξα τω Θεώ, ο ελληνικός λαός, ο κόσμος, και το βλέπω τώρα πάλι στην προεκλογική εκστρατεία, αγαπάει τη δουλειά μου. Έχει μάθει μέσα από τη δουλειά μου, όπως έχω μάθει και εγώ από αυτούς τους σοφούς ανθρώπους. Ούτε με ενδιαφέρει να πλουτίσω. Θα είχα πάρει άλλες αποφάσεις στη ζωή μου αν ενδιαφερόμουν γι' αυτά. Έχω ένα θησαυροφυλάκιο γνώσεων μέσα μου και σοφούς ανθρώπους δίπλα μου, οι οποίοι θέλουν να με συνδράμουν, θέλουν να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια. Αυτός είναι ο στόχος μου. Θέλω να προσφέρω. Θέλω να έχω τη συνείδησή μου καθαρή ότι προσπάθησα για την πατρίδα μου. Και θα ήθελα η πορεία μου, εάν με εμπιστευτούν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, να χαρακτηρίζεται από φιλότιμο, εργατικότητα και εντιμότητα, και δεσμεύομαι ότι θα σας ταράξω στις επισκέψεις και θέλω να με ελέγχετε. Θέλω να μου λέτε, κυρία Φλέσσα, είπατε ότι θα αναδείξετε αυτό, την αναγέννηση, το Χορτάτσι, το Βιτσέντζο Κορνάρο, το Δομήνικο Θεοτοκόπουλο. Τι κάνατε? Θα ήθελα να τα λέμε κάθε εβδομάδα, είτε να έρχομαι εκεί, είτε να βγαίνουμε στην εκπομπή σας, στο κανάλι σας. Και επίσης ένας από τους στόχους που έχω, γιατί θα το κάνω αυτό, αλήθεια σας λέω, είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο με περιφερειακά κανάλια, περιφερειακούς σταθμούς ραδιοφωνικούς και περιφερειακές εφημερίδες. Θα ξεσηκώσω τον τόπο στο Ευρωκοινοβούλιο με άλλους συναδέλφους από την Ευρώπη, ούτως ώστε να ζητήσουμε να γίνει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο για να μπορούν οι Ευρωπαίοι πολίτες να βλέπουν τι συμβαίνει στις άλλες χώρες. Ξέρετε, τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ εύκολη υπότιτλη. Ας πούμε, μπορείς εύκολα να μεταφράσεις. Και άρα να μπορούν να βλέπουν οι άνθρωποι τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αν θέλουν, στην Ιταλία, μέσα από τα δικά σας τα δίκτυα, για να μπορέσετε και να ενισχυθείτε οικονομικά. Γιατί πρέπει να το πω, και δεν είναι αυτό κολακία και φιλοφρόνηση, ότι τα περιφερειακά κανάλια που μου δίνετε και πάλι ευκαιρία μετά το 2019 να περιοδεύω, δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα από τα κεντρικά κανάλια. Τουναντίον, θα έλεγα ότι οι συνάδελφοι τηρείτε απολύτως τη δεοντολογία και συζητάτε επιτέλους για τις ευρωεκλογές. Δίνετε δηλαδή τη δυνατότητα ο καθένας υποψήφιος και κάθε μία να ξετυλίξει το πρόγραμμά του και να συζητήσετε για ευρωπαϊκά ζητήματα τα οποία τα κατέχετε κιόλας. Δεν αναλώνετε την ώρα σε συζητήσεις που αφορούν την εγχώρια πολιτική σκηνή, με αποτέλεσμα οι πολίτες είτε να μην ενδιαφέρονται, είτε να μην γνωρίζουν ότι ψηφίζουμε σε όλη την επικράτεια και ότι πρέπει να επιλέξουμε έως τέσσερις, αν θέλουμε, μπορούμε να επιλέξουμε έναν, δύο, τρεις, έως τέσσερις. Και δεν έχουν ιδέα. Και δεν έχουν, επίσης άκουγα νωρίτερα και χαίρομαι πολύ που το επισημάνατε, ότι
8 στα 10 νομοσχέδια, νομίζω η κυρία Καριωτάκη το είπε και το σχολιάσατε, κύριε Σαββίδη, έρχονται από το Ευρωκοινοβούλιο. Άρα είναι πολύ σημαντικό ποιοι θα είναι οι εκπροσωποί μας εκεί τα επόμενα 5 χρόνια. Ποιοι θα πάνε να μας εκπροσωπήσουν, ποιοι θα διεκδικήσουν τα δίκαια αιτήματά μας, ποιοι θα βοηθήσουμε ούτως ώστε, και έβαλα πρώτο πληθυντικό, γιατί ζητώ την εμπιστοσύνη σας, να υπάρξει μία σύγκληση. Τα σχολεία τα δικά μας πρέπει να γίνουν σαν τα ευρωπαϊκά. Να σας πω αυτή τη θλιβερή είδηση με το 7χρονο παιδί που έχασε τη ζωή του. Ναι. Στη Γερμανία τα παιδιά μαθαίνουν κολύμβηση μέσα στα σχολεία. Δεν πρέπει να γίνει αυτό εδώ. Δεν πρέπει να συγκλίνουμε στο εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν πρέπει να επενδυθούν κονδύλια. Και πού τώρα, κυρία Φλέσσα, σε μια σχολεία. Χώρα που είναι γεμάτη νησιά, γύρω-γύρω θάλασσα. Ακριβώς. Και δεν ξέρουμε Ακριβώς. καν να κολυμπάμε. Δεν ξέρουμε να κολυμπάμε και πνίγονται τα παιδιά μας. Στη Γερμανία τα σχολεία έχουν πισίνες. Και στην Ελλάδα τρέχουμε οι γονείς σαν τους τρελούς το απόγευμα στις δραστηριότητες για να μάθει το παιδί μας κολύμβη. Τώρα λοιπόν, μιας και είστε εδώ μαζί μας και βλέπω ότι έχετε πολύ όρεξη για να αναλάβετε πρωτοβουλίες, σας δεσμεύω, κυρία Φλέσσα, εκτός από όλα τα υπόλοιπα, να φέρετε όπου μπορείτε, σε όποιο σημείο του πλανήτη μπορείτε να το φτάσετε, το ζήτημα των ειδικών σχολείων στην Κρήτη. Που όχι μόνο δεν έχουν πισίνα, αλλά δεν έχουν καν αίθουσες για να μπουν τα παιδιά. Και πολλές φορές έχουμε δει στα ρεπορτάζ μας να τα αλλάζουν στο πάτωμα. Και αυτό είναι ντροπή για μια χώρα που θέλει να λέγεται ευρωπαϊκή. Είναι, έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Καριωτάκη. Ένα από τα ζητήματα τα οποία θίξαμε και στην επιστημονική ημερίδα και μίλησε ο κύριος Χρούσος και ο κύριος Τσουρός και πάρα πολλοί ακαδημαϊκοί και επιστήμονες, είναι ακριβώς η προστασία της ευαλωτότητας. Πολύ σωστά. Στις ευάλωτες ομάδες, γιατί αυτό σημαίνει ανθρωπισμός, όταν ζητάμε από τον Αρχιεπίσκοπο μέχρι τους καθηγητές πανεπιστημίου και τους ακαδημαϊκούς και μία φιλόλογος δημοσιογράφος υποψήφια να επιστρέψει η Ευρώπη στον άνθρωπο και στον ανθρωπισμό, δεν επιτρέπεται να αφήνουμε απροστάτευτα αυτά τα παιδιά τα οποία χρειάζονται περισσή φροντίδα, γιατί αυτό είναι το ελάχιστο δείγμα πολιτισμού. Ακριβώς, που, να σας πω ότι στην Ευρώπη ευτυχώς οι συνθήκες είναι καλύτερες και αυτή τη σύγκληση θέλουμε. Να σας πω επίσης το εξής. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό, δεν πρέπει η Ευρώπη να επενδύσει. Πώς θα λυθεί το δημογραφικό με το μεταναστευτικό? Θα λυθεί. Δεν πρέπει να επενδύσει με ευρωπαϊκά κονδύλια, ούτως ώστε να έχουμε παιδικούς σταθμούς ολοήμερους μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα. Να πηγαίνουν τα παιδιά εκεί, να ξέρουν οι νέοι γονείς πού αφήνουν τα παιδιά τους, από το να πληρώνουν ξένες γυναίκες. Βγαίνει η γυναίκα στην αγορά εργασίας, παίρνει 700 ευρώ, 800 με το ζόρι και δίνει 600 ευρώ σε μια ξένη γυναίκα να της κρατάει το παιδί στο σπίτι και να της καθαρίσει το σπίτι. Αυτό είναι τραγελαφικό. Άρα δεν θα πρέπει να στηριχθεί η οικογένεια και με τέτοια ευρωπαϊκά προγράμματα. Γίνονται προσπάθειες τώρα. Το θέμα της στέγης. Γίνονται προσπάθειες. Και άλλο. Χρειαζόμαστε και άλλο να βελτιώσουμε την καθημερινότητα. Το άλλο άκρο της ηλικίας. Θα ζούμε πάρα πολλά χρόνια. Ευτυχώς. Αλλά πώς θα ζούμε? Σωστά. Πώς θα ζούμε, κυρία Καριωτάκη και κύριε Σαββίδη? Θα ζούμε με κατάθλιψη? Γιατί ξέρετε, η ψυχική υγεία είναι το πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Βέβαια. Έχουμε εφήβους καταθλιπτικούς και παραβατικούς και ηλικιωμένους ανθρώπους οι οποίοι είναι δυστυχισμένοι και είναι στη μοναξιά μέσα. Και είναι ντροπή οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους, έδωσαν την νιώτη τους, προσέφεραν στην κοινωνία, να στηβάζονται στα γενικά νοσοκομεία παρά τις προσπάθειες που κάνουν οι γιατροί και να αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμοι. Άρα αυτό το οποίο είπαμε εμείς με τον κύριο Χρούσο, τον κύριο Τσουρό και τον κύριο Γουδεύενο είναι ότι πρέπει να διεκδικήσουμε θεραπευτήρια ειδικά για τους γέροντές μας, για τους παππούδες και για τις γιαγιάδες. Είναι σημαντικό, όπως έχουμε νοσοκομεία παιδών, οι άνθρωποι όταν μεγαλώνουμε χρειαζόμαστε παροχές και χρειαζόμαστε ειδική νοσηλεία και ειδική φροντίδα. Λοιπόν, επίσης θα πρέπει... Κυρία Φλέσσα, επειδή καλά εσείς τα ξέρετε, είστε πολύ εμπειροί, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και δεσμευόμαστε. Και σας δεσμεύσαμε, κυρία Φλέσσα. Πάτε στην Ευρωβουλή και θα τα λέμε πολύ συχνά. Αυτή, και όταν θα τα πούμε μετά τις 10 Ιουνίου, εάν με έχουν τιμήσει οι Ελληνίδες και οι Έλληνες και μου έχουν δώσει έναν από τους 4 σταυρούς, τον τελευταίο, τον 4ο. Φλέσσα, είμαι χαμηλά, είμαι τρίτη από το τέλος. Να μου πείτε, κυρία Φλέσσα, μας λέγατε αυτά, τι έχετε κάνει? Εδώ θα είμαστε, θα σας βαθμολογούμε, κυρία Φλέσσα. Θα βάλουμε βαθμολογία τακτικά, όπως το λέτε. Με πολύ χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ. Πρώτα να εκλεγούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Σας ευχαριστώ θερμά μέσα από την καρδιά μου για την ευκαιρία να συνομιλήσουμε. Να είστε καλά.